Το απόψινό μάθημα είναι συνέχεια του προχθεσινού. Όσοι είμαστε μαζί θα ενθυμίστε ότι προχθές ευρισκόμεθα στο τρίτο άρθρο της πίστεως, εκεί ακριβώς που λέγει γεννηθέν τα φέντα και αναστάντα, αν ενθυμίστε. Τον διημάς του ανθρώπου και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος του Αγίου και Μαρίας Παρθέντου και ενανθρωπίσαντα. Αυτό το μιλήσαμε. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Το θέμα αυτό ήμεθα. Μιλήσαμε ότι δεν είναι υπό Ποντίου που λένε οι Εβραίοι, αλλά επί Ποντίου, και το παθόντα αναφορικώς με το τι έπαθε εν σαρκή. Τώρα να λέγαμε δύο λόγια αναφορικώς τα φέντα, διότι ο Χριστός εγεννήθη, απέθανε και ετάφη. Τώρα γιατί ετάφη? Εδώ είναι μία απάντηση στην οποία πρέπει να την ξέρουν όλοι. Ο Χριστός ήρθε σωτήρ όλου του κόσμου. Όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, υπήρχε και άλλος κόσμος που δεν υπήρχε στον κόσμο. Ο οποίος κόσμος αυτός ήταν τον άδειο, όπως λέμε. Και κατέβει και εκεί. Και όπως εκήρυξε εδώ, εκήρυξε και εκεί. Διότι όλος ο κόσμος από δημιουργίας, από Αδάμ, μέχρι και του τελευταίου των αιώνων θα κριθούμε όλοι από τον Χριστό. Κατά συνεπεία πρέπει να μάθουν περί Χριστού. Εδώ εμείς για να μάθουμε τον Χριστό μας έστειλε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο να μας προλιάνει το έδαφος και να μας μιλήσει περί αυτού. Έπειτα ήρθε αυτός. Για να πληροφορηθούν και οι άλλοι στον Άδη επήγε πάλι Ιωάννης Πρόδρομος. Οικονομία γεγονέτους θεϊκή η αποτομή της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου είναι και τη στενάδη Ευαγγελίστη θεών φανερωθέντα εν σαρκή τον έροντα την αμαρτία του κόσμου. Όπως λοιπόν εδώ έστειλε Ιωάννη και κήρυξε και έπειτα ήρθε αυτός, έτσι και εκεί έφυγε Ιωάννης και κήρυξε, γιατί ο Πρόδρομος δεν υπήρξε Πρόδρομος ο Ιωάννης μόνο για μας, αλλά και για την κάθοδο του Χριστού στον Άδη υπήρξε Πρόδρομος ο Πρόδρομος. Και κήρυξε και στους μεν και στους δε. Αυτό το περιστατικό το έχει γράψει ο Πέτρος στην επιστολή του. Στην πρώτη καθολική επιστολή στο γάμα 18-19 ο Πέτρος λέγει ότι θανατωθείς μεν σαρκή ο Χριστός, ζωοποιηθείς δε πνεύματι, ενώ και τη εν φυλακή πνεύμα συμπορευτής εκήρυξεν. Πήγε λέει και εκήρυξε και στα πνεύματα αυτά που ήταν στη φυλακή. Φυλακή λέει τον Άδη. Ποια πνεύματα ήταν στη φυλακή? Απειθάσατε ποτέ? Αυτά λέει τα οποία απήθησαν ποτέ. Ότε απεξεδέχεται οι του Θεού μακροθυμία εν ημέρες Νόε κατασκευαζομένης κυβωτού. Ισήν ολίγε του τέστη οκτώ ψυχέ διεσώθησαν δίδατε. Όταν λέει του κήρυται ο Θεός και δεν οίκουον δια του Νόε και κατεκλείστησαν και πήγανε όλοι στον Άδη, σε αυτά λοιπόν τα πνεύματα επήγε τώρα και κήρυξε. Διότι ο Θεός εκήρυξε δια των προφητών αφενός τι περιμένει τους ασεβείς. Εκήρυξε και δια του Νόε. Θα πει κανείς, πού είναι γραμμένο το κήρυγμα του Νόε? Η κυβωτός είναι κήρυγμα. Δια των έργων του Νόε εκήρυξε, υπήλυσε τι περιμένει. Και δεν μετενόησαν και δεν επίστησαν και δεν εδέχτησαν ούτε οι τεχνίτες που έφτιαξαν την κυβωτό. Και αυτή που έφτιαξε την κυβωτό, για την οποία ο Νόε 100 ολόκληρα έτη εδαπάνησε για να τη φτιάξει.
Έκανε σιγά σιγά, δεν έβανε πολλούς τεχνίτες. Ήθελε μετανοήσει ο Θεός. Δεν ήθελε την καταστροφή των συνανθρώπων και εν τούτης ούτε οι τεχνίτες που εργάστησαν και έφτιαξαν τη γιβωτό και εσώθησαν εν αυτοί ζώα, σκύλι, κοινά, ερπετά κλπ. Δεν εσώθησαν οι τεχνίτες. Αυτό είναι και παράλληλο μάθημα για εκείνους που κάνουν πολυελαίους και εκκλησίες και δεν πάνε μέσα. Και δεν δέχονται ό,τι λέει η Εκκλησία, εκτομολόγηση, ακοινωνία, νηστεία, παρθενία, παιδιά κλπ. Αλλά φτιάχνουν. Είναι σαν τους εργάτες του Νόε. Που φτιάξαν την ποτό και σώθηκαν άλλοι και αυτοί δεν εσώθησαν. Αυτό είναι το ερώτημα για πολλούς ανθρώπους. Άμα βλέπετε, μπορεί να μου πεις τι έγινε η τεχνίτη που φτιάξαν την ποτό. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι όλοι, οι οποίοι κατεκλείστησαν από τον κατακλυσμό, ταρταρώθηκαν, πήγανε στον Άδη. Προ Χριστού υπήρχε κοινών ταμείων ψυχών, ο Άδης. Και δικαίων και αδίκων. Και ο Αβραάμ εκεί πήγε. Και ο Δανιήλ εκεί πήγε. Και όλοι οι αγαπημένοι και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης στον Άδη πήγαν. Γι' αυτό και ο Χριστός η συνάντησή των πήγε στον Άδη. Και κατέβηλε και εκήρυξε. Το εκήρυξε προϋποθέτει αποδοχή. Δεν εκβίασε κανέναν για να σωθεί ή όχι, να τον παραδεχτεί ή όχι. Όπως και εδώ δεν εζήτησε κανέναν, δεν εξεβίασε κανέναν. Έτσι ακριβώς δεν εξεβίασε και εκεί. Η Εκκλησία μας έχει κοινό μάθημα ότι όταν ο Χριστός εξέπνευσε επί του Σταυρού κατήλθεν εις τον Άδη μετά της θεοϋποστάτης αυτού ψυχής και μετά της συνοικούσης στη ψυχή παντοδυνάμου αυτού θεότητος. Εχωρίστη η ψυχή από το σώμα, αλλά η ψυχή με τη θεότητα μαζί κατέβηκαν στον Άδη. Το μεν σώμα έμεινε στη γη, αλλά αυτό κατέβη στον Άδη, η συνάντηση των ψυχών. Μετά δε της θεότητος σκηνών εν το παραδείσο, γιατί ο Θεός ήταν και με τον παράδεισο, μετά του νηστού, ως αυτό υπέσχε το υπόν, σήμερον μετεμού έσχε το παραδείσο. Είτο και στον Άδη, είτο και στον παράδεισο, είτο και στο θρόνο, ο Θεός. Όπως έλεγα προχθές, την ωραία αυτή οδή που έχει η Εκκλησία μας, την οποία επαναλαμβάνει σε κάθε θεία λειτουργία ο ιερεύς, όταν εισέλθει με τα Άγια, κάνει κατά κάποιον τρόπο την αποκαθήλωση και σκεπάζει τον Χριστόν. Τώρα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ορθολογούν, δεν θεολογούν, γιατί άλλο το να σκέπτεσαι λογικά και άλλο το να σκέπτεσαι θεϊκά. Άλλο πιστεύω και άλλο σκέπτομαι με τη λογική μου και νομίζω. Γιατί υπάρχει μια τάξη ανθρώπων με καλή προαίρεση οι οποίοι λέγουν «Μα είναι δυνατόν τώρα να μην επίστευσαν τον Άδη που ήσαν». Πιστεύουν ότι επίστευσαν όλοι και κατά συνέπεια εσώθησαν όλοι. Από ορισμένες εκφράσεις της Ψαλμωδία μας κατ' εξοχήν, η οποία λέει «Χαίνωσε τον Άδη» κλπ. Εν τούτης όμως δεν έχει έτσι το θέμα. Ο Άδης δεν είναι κενός και όλοι δεν ζωοποιήθηκαν. Εμείς ψάλλομεν, δογματίζονται και της εντισμνήμασι ζωήν χαρισάμεν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτος θάνατον πατήσα, δια του θανάτου του επάσχει ο θάνατος και της εντισμνήμασι ζωήν χαρισάμεν. Και αυτοί που είσαι στα μνήματα, τους εχάρισε ζωή. Όλων, ουσί όμως, όσοι τον εδέχτηκαν. Όσοι είχαν δημιουργήσει προϋποθέσεις σωτηρίας. Διότι ο Χριστός εκατέβη να ζωοποιήσει τα εμφυλακή πνεύματα, αλλά που είχαν δημιουργήσει προϋποθέσεις ή που ήκουσαν και εδέχτηκαν και μετενόησαν.
Αυτό που μπορούν και προβάλλουν ορισμένοι ορθολογικά, όχι θεολογικά, ότι είναι δυνατόν εφόσον τα βρήκαν άσχημα, δεν βρήκα τίποτα άσχημα. Και ο Αβραάμ εκεί ήταν. Διότι εάν ήσαν ξεχωριστά και οι μένε κολλάζοντο και άλλοι αναπάβοντο, τότε εκβιασμένα, εκ της ανάγκης θα τον εδέχοντο, όχι εκ θελήσεως. Δεν περνάω καλά και τι να κάνω τώρα. Τον δέχομαι. Γι' αυτό όλοι τη παλαιά διαθήκη ζούσαν σε κοινών δωμάτιων. Δίκαιοι και άδικοι μαζί. Όπως εδώ υπήρχαν δίκαιοι και άδικοι, όπως και σήμερα είναι δίκαιοι και άδικοι μαζί. Το ίδιο σπίτι, την ίδια οικογένεια, το ίδιο γραφείο, την ίδια κοινωνία. Έτσι ήταν και τότε. Μιλούσα με κάποιο φίλο μου σήμερα και μου λέει αν υπάρχει πατερική άποψη στο θέμα αυτό, πώς έχουν εκφραστεί οι άνθρωποι του πνεύματος. Δεν ξέρω αν είναι μαζί μας απόψε, αλλά ακούστε το συστή λέγει ο Άγιος Γρηγόριος. Διπλή γάρ εγένετο ή του Κυρίου κατάβαση. Ή από τους ουρανούς επί της γης και ή από της γης εις τον Άδη. Και διπλή εγένετο η παρά αυτού γενωμένη σωτηρία και τη δόση για του δόντο σώματος του Κυρίου και της νεκρής ή της ενάδου ψυχές δια της θεοϊκοστάτου ψυχής του. Και εδώ μίλησε στους ανθρώπους σάρκα φορών προς τους σάρκα φορούντες και εκεί μίλησε πνευματικός προς τα πνεύματα που ευρίσκονται στον Άδη. Και λέει αν Ισάδου κατή συγκάτελφο. Αν τον δεις λέει και κατέβει τον Άδη ο Χριστός, είναι λόγος το Πάσχα. Κατέβα μαζί του λέει κάτω. Γνώθη και τα εκείστε του Χριστού μυστήρια. Και είναι κοντά του λέει να γνωρίσει τα μυστήρια λέει που θα κάνει εκεί κάτω τον Άδη θα πάει. Τι η οικονομία της διπλής καταβάσεως. Ερωτά. Τι είσαι ο λόγος. Απλώς. Σώζει πάντας επιφανής, του δικαίους δηλαδή, ή κακοί τους πιστεύσαντας, οι οποίοι επίστευσαν εκεί. Τους επιφανείς, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει, είχαν ακτινοβολία. Ο Αβραάμ, παραδείγματι, είναι ο άνθρωπος που εδικαιούται να σώζει. Περίμενε τη σωτηρία. Ή κακοί τους πιστεύσαντας, ή και όσοι επίστευσαν δηλαδή εκεί. Δηλαδή αυτοί που δεν επίστευσαν, ασφαλώς δεν εσώθησαν. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει στην περίπτωση αυτή το εξής. Ο Χριστός ουδέν εις τον Άδη έσωσεν, μειώντα άξιον σωτηρίας όταν απέθανε. Το κήρυγμα, όπως λέγω, και τώρα αυτή την ώρα δεν γίνεται κήρυγμα, τι σκοπό έχει. Όσοι το δεχθεί, έχει καλός. Όσοι δεν το δεχθεί, πάλι για τον εαυτό του έχει καλό. Αν θέλει το δέχεται, αν θέλει δεν το δέχεται. Αυτό είναι ο σκοπός, το κήρυγμα. Δεν έχει άλλο σκοπό. Άλλος δυναμικά τους έπαιρνε και τους πήγαινε στον παράδεισο όλους. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να τους ρωτάει θέλεις υγιές, δεν έστε, πιστεύεις, κάνεις κλπ. Δεν άλλαξε ο τρόπος σωτηρίας, ούτε ξεβίεσε κανέναν. Ούτε έτσι το θέλει έκανε κανέναν καλά, ούτε έτσι το θέλει έσωσε κανέναν ή ανέστησε κανέναν. Κατέβει λοιπόν στον Άδη για να συναντήσει αυτούς που είχαν κοιμηθεί πρώτης ελευσεώς του, εκήρυξε εκεί, ζωοποίησε αυτούς που είχαν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της ζωοποίησης της σωτηρίας και οι άλλοι έμειναν στη θέση. Ο Γρηγόριος Νήσις λέει ότι και μετά της ψυχής εν το παραδείσο εγένεται ως γάρ εκεί το μεν σώμα της ψυχής διαζευθύνε κατ' οικονομίαν επίησε. Άφησε λέει το σώμα, το χώμα κατ' οικονομία. Ιδέα μέριστος Θεότης, άπαξ, ανακραθίσα το υποκειμένο, όταν ήρθε σε επαφή λέει με την δική του Χριστού, ούτε του σώματος, ούτε της ψυχής απεσπάστη. Η ψυχή έφυγε από το σώμα. Η Θεότης το είχε το σώμα.
η ψυχή φεύγουσα από το σώμα ή το ενωμένη και με τη θεότητα πάλι. Ούτε του σώματος ούτε της ψυχής απεσπάστη. Αλλά με τα μεν της ψυχής εν το παραδείσο γίνεται οδοποιούσα δια του ληστού της ανθρώπης την είσοδον. Ο ληστής παρουσιάζεται ως αντιπρόσωπος των ανθρώπων της ανθρωπίνης φύσεως και έρχεται ο πρώτος που μπαίνει μέσα μετά τον άνθρωπο νησούν. Δια δε του σώματος εν την καρδία της γης ανερούσα τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Το σώμα κάτω είναι εκείνο που θα νικήσει τον θάνατον και θα ζωοποιήσει τον άνθρωπο. Εδώ είπα μία λέξη την οποία την απαλήθω. Η λέξη ήταν η εξής, ότι μετά τον Χριστόν, όχι, ο ληστής ήρθε πρώτα. Έτσι αναφέρει από την ανθρωπίνη φύση δηλαδή. Χριστός μας παρουσιάζεται κατά την ανάληψή του ότι έφυγε από εδώ. Αυτός πήγε πρώτα μέσα. Ο ληστής. Έτσι υπάρχει η σειρά και στην εικονογραφία. Γιατί εγώ γρηγορότερα είπα μετά τον Χριστό. Όχι αυτό. Ένας Άγιος που λέγεται Μητροφάνης στην εκκλησία μας λέγει όλων των απαιώνων του καταβολής κόσμου έως της συντελείας ανθρώπων κριτής είναι ο Χριστός. Και δια τούτο κρίνει όλους. Όχι μόνον τους ζωντανούς εις την πρώτην παρουσία και πιστεύσατε στο Ευαγγελιό αυτούς που κήρυξε όταν ευρισκόταν, αλλά και εκείνους όπου πρώτης παρουσίας απέθανε. Δια τούτο γάρ και εις εκείνους ευγγελίστη εν το ενάδει ευρισκομένου. Εκατήλθε λοιπόν στα κατώτατα της γης και συνέτριψε όπως λέμε μοχλούς αιωνίους όσοι ήσαντε δεμένοι εκεί και κρατούντο υπό του άδου. Εις τούτο γάρ και νεκρής ευγγελίστη, που λέγει ο Απόστολος Πέτρος, είναι ακριθώς ημέν κατά ανθρώπου σαρκή. Έτσι λέγει, κατά ανθρώπου σαρκή. Εις μέν κατά σάρκα ζήσαντας, δηλαδή, όπως έζησε ένας σαρκικός άνθρωπος εδώ και καταδικάστη. Έτσι και αυτός αν έζησε σαρκικά, το ξέρει ο Θεός και τον καταδικάζει εκεί που πηγαίνει. Εις μέν τους κατά σάρκα ζήσαντας, δηλαδή εις τους σαρκικών και αμαρτωλών βίους ζήσαντας, επί της γης έγινε κατάκριμα εκεί. Εις δε τους ζήσαντας ζωήν κατά Θεόν, έγινε εις δόξαν και σωτηρία. Και αυτοί εδικάστησαν, και αυτοί εκρίθησαν μερικώς και ταξινομήθησαν. Πάντως όμως, τους κήρυξε για να είναι από την πλευρά του τακτοποιημένου. Μήπως θα ήθελα να μετανοήσω. Και όσοι μετενόησαν, εσώθηκαν. Υπάρχει ένα ωραίο που είναι σε πύρωση αυτών, το οποίο λέγεται «Δια τον Πλάτωνα». Κάποιος χριστιανός μιλούσε κατά του Πλάτωνα. Και ο Πλάτων του παρουσιάστηκε και του λέγει «Γιατί του λέει άνθρωπέ μου αμαρτάνει». Εγώ λέει, έζησα πρόκριστο. Δεν ήξερα τίποτα περί αυτού. Όταν όμως κατέβει στον Άγιο, τον δίστευσα λέει. Και είμαι μεταξύ των ψεσοσμένων. Γιατί εσύ εξακολουθείς λέει να με βάνει να μάθει. Γιατί αμαρτάνεις. Έτσι γράφει η μέλισσα αυτή που λέγεται Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Σε ένα του μέρους. Ώστε η Ιησάδου κάθοδος του Χριστού έχει σκοπόν. Ειδικών για να ζωοποιήσει τους ανθρώπους αυτούς που υπήρχαν κάτω. Διαφορετικά τι θα γινόταν. Και να πάρει τους δικούς. Δεν τους ανέστησε, τους ζωοποίησε. Όπως και εδώ ζωοποιεί τον άνθρωπο δια του βαπτίσματος και αποθνήσει και πηγαίνει και περιμένει την κοινή ανάσταση, έτσι και αυτός περιμένει την κοινή ανάσταση. Αλλά για ζωή είναι αιώνια, όχι για κόλαση είναι αιώνια. Προγνωρίζει και αυτός που θα πάει τώρα. Κηρύγματα εσταμάτησαν τώρα. Η χάρη εσταμάτησε. Για μας πολιτεύεται ακόμη η ζωή. Η ζωή πολιτεύεται, λέει στον κατοικητικό του λόγο. Ο Θείος Χριστός όμως το Πάσχα τη νύχτα που ακούμε. Για μας, για αυτούς ετελείωσε. Όπως και για κάθε άνθρωπον, ο οποίος αποθνήσει τελειώνει η υπόθεση. Δεν μπορεί να πολιτευτεί πλέον. Ό,τι έκαμε, έκαμε. Προγνωρίζει λοιπόν και αυτός τι τον περιμένει κάτι την γενική κρίση, όπως προγνωρίζουν και οι δικοί μας εδώ, όσοι απέθαναν.
αν έφυγαν όχι εν Χριστώ, τι περιμένει. Θα μπορούσε να πει κανείς, γι' αυτό που είπα γρηγορότερα, ότι πηγαίναν σε ένα μέρος, να αναστείλει την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Είναι ερώτημα σε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι λέγουν, δεν βλέπεις ότι ο Αβραάμ δεν ήταν μαζί με τον Λάζαρο τον άσημο? Ναι, αυτά δεν είναι για την Παλιά Διαθήκη, είναι για την Καινή Διαθήκη λόγοι. Παραβολή αυτή έχει λεχθεί για την πολιτεία την δικιά μας, να προσέξουμε εμείς θα πάθουμε αυτό. Δεν μας ομιλεί τι γινόταν στην Παλιά Διαθήκη, τι θα γίνεται στην Καινή Διαθήκη. Για την Καινή Διαθήκη άλλαξε τα πράγματα. Ο παράδεισος του Χριστού και του στολιστής πάει μέσα. Άλλαξε τα πράγματα. Η παραβολή λοιπόν του πλουσίου και του Λαζάρου μην την ανακατεύεται καθόλου στην περίπτωση εκείνη. Είναι άλλη κατάσταση εκεί. Άδειες όλοι μαζί. Εδώ μας ομιλεί τι θα πάθουν όλοι οι σκληροί του κόσμου τούτου για την Ευαγγέλιο, για ανάγνωση. Δεν για τους πεθαμένους, για τους ζωντανούς και για όσους θα έρθουν. Μην το μπλέκετε λοιπόν, το πηγαίνετε εκεί, γιατί δεν θα έχετε λύση. Θα τα μπλέξετε και θα μείνετε χωρίς κατάλληλων λύσεων στο θέμα σας. Υπάρχουν επίσης αναφορικώς με την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί εδώ λέγει και τα φέντα, ετάφη, πήγε κάτω. Έπειτα θα παρουσιαστεί Αναστάση, διότι πώς θα έχουμε Ανάσταση αν δεν υπήρξε ταφή. Και πώς θα έχουμε ταφή εάν δεν υπήρξε θάνατο. Και πώς θα έχουμε θάνατο αν δεν υπήρξε ανθρωπίνη φύση. Διότι η φύση δεν αποθνίσκει, πεθαίνει ο Θεός. Καρπώνεται ο Θεός, δεν πεθαίνει. Άρα έγινε θνητός, έγινε άνθρωπος. Και ως άνθρωπος απέθανε, ετάφη και ανέστη. Ο Θεός ούτε απέθανε, ούτε ετάφη, ούτε ανέστη. Ανέστησε ναι, όχι ανέστησε, ό,τι διότι να αποθύνει δεν θα πει. Για αυτή την περίπτωση της Αναστάσεως του Χριστού, ξέρετε ότι υπάρχει υπόθεση από τις Αναστάσεις. Πρώτοι οι Εβραίοι θέλησαν με χρήμα να εξαγοράσουν την πληροφορία της Αναστάσεως. Εσείς θα πάρετε το παραδάκι αυτό και θα πείτε ότι δεν ανέφερε. Ταύτη λοιπόν έφτασε κάτι. Και γνωρίζετε τι τρόπο έγινε η ταφή. Ασφαλισμένη κατά τέτοια έννοια, ώστε να μην μπορεί να διαβληθεί. Να μην μπορούν να πούνε κάπως διαφορετικά. Και αυτό που είπανε, ότι εμνήσθημεν εκείνος ο πλάνος είπε έτσι ζών, ότι σε τρεις ημέρες θα αναστηθεί και τα λοιπά, δώσε μας στρατό να πάμε να τον φρουρίσουμε, και τους είπε ότι έχετε δύναμη, και πήγανε και μετά τις κοστοδίες και εσφράγισαν τον τάφο. Δεν έκαναν τίποτα άλλο, όλα αυτά δεν έκαναν τίποτα άλλο, μόνο να αποδείξουν την αλήθεια της ταφής και την αλήθεια της Αναστάσεως. Διότι αν δεν υπάρχει μέσα, τι κλειδώνεις, τι σφαλίζεις, τι φρουρείς. Αδιαφόρος τώρα βέβαια, αν είναι τελείως ανακόλουθος η ενέργειά των, όπως ήταν και του Ιούδα. Διότι κάθε τι σατανικός ενεργούμενον είναι και κουτό. Όπως ο Ιούδας φίλησε τον Χριστό, και όχι μόλις τον φίλησε, τον κατεφίλησε. Ανακόλουθα βέβαια, διότι αν τον καταφυλεί και τον αγαπάει τόσο ενέκτης, πώς φέρεις αυτούς να τον πιάσουν. Και πώς τον φέρεις αυτούς να τον πιάσουν, πώς το έχεις το κουράγιο να τον φιλήσει. Είναι ανάποδα πράγματα. Το ίδιο και αυτή. Αν είναι πλάνος, τι τον φοβόσαστε. Αν είναι Θεός, τι σφραγίζεται. Πάντοτε, Σατανάς ενεργεί κουτά. Αλλά εμείς του δίδουμε την ευκαιρία και παρουσιάζεται έξυπνο. Τάφη λοιπόν, κατέβει. Ο προφήτης είχε δει και την ταφή του. Και ποιος θα τον θάψει ακόμη. Αν διαβάσει κανείς το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐου, εκεί θα δει όλα τα περιστατικά. Και της Σταυρώσεως και της Ταφής. Και του λόγου της Σταυρώσεως. Γιατί εσταυρώθηκε. Για ποιο λόγο. Ο αμαρτίας ημών θέλει και υπερημών ο δυνάτη. Δεν έχει είδος, δεν έχει κάλος. Γράφει σαν πέμπτος ευαγγελιστής ο προφήτης Ισαΐας 850 χρόνια π.Χ. την υπόθεση του Γολγοθά. Λες και ήτο εκεί. Τον θάνατον του όμως λέγει εστάθη μετά του πλουσίου. Τον έβλεπε τον εξαρρυματίας. Έβλεπε τον οικόδημο. Που έθαπτον.
Και έχει ανάγλυφον την εικόνα το 53ο κεφάλαιο ο Ισαΐας. Ο Δαβίδ τώρα βλέπει την αναστασή του σαν προέκταση. Βλέπει την προέκταση του σαν προέκταση. Ότι το οσιόν σου δεν θα λάβει διαφορά. Δεν θα μείνει κάτω να λιώσει. Θα φύγει. Ο δε προφήτης Ισαΐ, οσιέ, βλέπει τι πρόκειται να υποστεί. Ο Άδης για τις καθόδου του Χριστού εις τον Άδη. Πού σου φάνατε το κέντρο, πού σου φάνατε τον οίκο. Αυτό είναι παρμένο από τον Οσιέ, το αναφέρει ο Οσιέ αυτό. Επικράνθη ο Άδης, επικράνθη φωνάζει τον οίκο. Το είπε ο Ισαΐας αυτό. Προλαβώνω ο Ισαΐας, λέει, είπε, επικράνθη ο Άδης. Γιατί, διότι δια ξύλου εγέμισε ο Άδης, ξύλου της γνώσεως και δια του ξύλου του Σταυρού, εκενώθει ο Άδης. Να ας το δώσω. Γιώτα γάμα 14. Πού η δίκη σου θάνατε, πού το κέντρο σου Άδη. Είναι στο γιώτα γάμα 14. Ο Παύλος αναφέρει την κάθοδο. Ποιος ανέβει, λέει, αυτός που κατέβει ανέβει. Το αναφέρει δε και ωραία την επιστολή του προς Φιλιππισίου. Ότι εν μορφή Υιού υπάρχον, Θεού υπάρχον, που πηγήσα το αρπαγμόν του είναι και έγινε άνθρωπος, έφτασε μέχρι σταυρού και λοιπά, θανάτου δε σταυρού. Και τότε υπερήφθησε ο Θεός. Το παρουσιάζει κατελθόντα και ανελθόντα. Γι' αυτό και εδώ στο πιστεύω, οι πατέρες έβαλαν τα φέντα και αναστάντα. Το θανόντα, παθόντα, τα φέντα έπαθε κατά ανθρώπινον, απέθανε. Ετάφη και συνέχεια ανίσταται. Όλη αυτή λοιπόν η τροχιά είναι και προφητευμένη και έλαβε και φόραν. Άλλωστε όταν ομίλησε ο Πέτρος στην Πεντηκοστή, πώς απελογήθη στους Εβραίους. Έχετε διαβάσει ποτέ σας στα σπράκτα των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο? Τι ανέσυρε εκ της Παλαιάς Διαθήκης ο Πέτρος. Το κομμάτι αυτό ανέστηκε από τον ψαλμό, από τον 15ο ψαλμό. Έτσι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδι, ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις Άδου, ουδέ δώσεις το οσιόν σου ειδήν διαφορά. Δεν το έχετε διαβάσει, λέει αυτό. Αυτό έλαβε φόρα. Γιατί σας σκανδαλίζει το θέμα της Αναστάσεως? Εσείς οι ίδιοι. Ο Δαβίδ των αυτών των οποίων εσείς πιστεύετε ως πατέρας σας κλπ, αυτός είναι εκείνος ο οποίος ομιλεί για την Ανάσταση αυτήν. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν την Ανάσταση γενικά, αρχίζει ενωμένη σε εξαναστάσεως του Ιησού, όπως και κατ' επέκταση την Ανάσταση του ανθρώπου. Αγαπητοί μου, ο Χριστός Ανέστη και εμείς θα αναστηθούμε, είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Δεν πρόκειται να μας ρωτήσει κανείς. Και όπως ανέστη αυτός κατά τα γραφά, έτσι και εμείς θα αναστηθούμε κατά τα γραφά. Διότι οι γραφές λέγουν ότι εμείς θα αναστηθούμε. Ο Παύλος γράφοντας την προς Κορινθίους στην πρώτη επιστολή, το 15ο κεφάλαιό του, στίχος 14, λέγει το εξής. Ή δε Χριστός ούκ εγίγερται, και νόν άρα το κήρυγμα ημών, και νη δε και η πίστη ημών. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμεν κατά του Θεού ότι ήγηρε τον Χριστόν. Ον ουκ έγηρε. Υπερ άρα νεκροί ουκ εγείρονται. Υγάρ νεκροί ουκ εγείρονται, ουδε Χριστός εγείγερται. Και συνεχίζει. Ιδε Χριστός ουκ εγείγερται, ματέα η πίστη ημών. Έτι εστέ εντες αμαρτίες ημών. Και μάλιστα σε άλλο μέρος που μιλεί για τους ανθρώπους που πιστεύουν μόνο στον κόσμο τούτον, την ίδια επιστολή λέγει ότι είναι ελεηνότεροι των ανθρώπων οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό μόνο εδώ, όχι και για την Ανάσταση. Αυτός είναι αρχή των κειμένων. Όπως ανέστη ο Χριστός, θα αναστηθούμε κι εμείς. Όπως απέθανε αυτός, ο άνθρωπος, θα αποθάνουμε κι εμείς, θα γευτόμεν θανάτου.
και η μητέρα του η Παναγία, και αυτή εγεύθη θανάτου και ανέστη. Ανάσταση εις την καταπαυστή σου και η κυβωτός του αγιασματός σου. Θέμα της ταφής του Χριστού και της Αναστάσεως είναι δόγμα. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς ατιμωρητή. Δεν μπορεί να λέγει ό,τι θέλει. Θα το πιστεύει σωστά. Για να απολαύσει αυτά που αφορέουν από την Ανάσταση. Διότι η θεότης του Ιησού και η Ανάσταση του Ιησού είναι τα δύο σκέλη επί των οποίων στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόμιο. Αλλά μένουν 60 ώρες, 70 ώρες, 85 ώρες. Υπάρχει όμως διαφορά μεταξύ της ταφής των φακυρών και της ταφής του Χριστού. Οι φακύρες θάφτονται ζωντανοί. Χριστός ετάφη νεκρός. Εξεκέντησαν την πλευρά του. Και η πλευρά του απέδειξε ότι είναι και κοιμημένος. Ότι είναι νεκρός. Διότι έδωσε αίμα και είδωρ. Όταν χωριστεί ο ορός από το αίμα, είναι ένδειξη θανάτου κατά τον Σίμπτον, τον εφευρέτη του χλωροφορμίου. Και η επιστήμη το γνωρίζει αυτό σήμερα. Ο διαχωρισμός λοιπόν του αίματος εκ του ύδατος αποδεικνύει ότι ο Χριστός είχε κοιμηθεί και αποθάνει. Εζήτησαν να κατεάξουν αυτού τα σκέλη και το βρήκαν πεθαμένο. Και να το αφίεσαν ως νεκρόν. Πώς λοιπόν παρομοιάζεις την ταφή του Χριστού με την ταφή των φακυρών? Φακύρε θάπτονται ζωντανοί και κάνουν καλή χρήση του οξυγόνου που υπάρχει μέσα εκεί και διατηρούνται, εξασκούνται. Πολλοί δεν βγήκαν, έμειναν μέσα, απέθαναν. Έχουμε μαρτυρίες τέτοιες στην ιστορία. Και τι έχω περισσώσει το βιβλιαράκι αυτό το μικρό που λέγω «Αληθώς ο Χριστός Ανέστη». Πλανόμεθα λοιπόν να αμφισβητούμε ή να ολιγοπιστούμε γύρω από το θέμα της Αναστάσεως. Τι ζητά να το λύσεις με ορθόν λόγο? Πίστεψέ το απλώς, δέξου το όπως το παρουσιάζει η Γραφή. Διότι είναι πολύ ωραίο που λέγει «Αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφά». Δεν ομιλεί κατά του μάρτυρας, παρότι έχουμε και μάρτυρας, αλλά πιάνεται από τα γραφάς. Διότι η Γραφή στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ως γνησιότερος μάρτυρος από των ανθρώπων που ήσανται αυτός μάρτυρος. Έχει δύναμη η Γραφή. Αλλά εμείς δεν την ξέρουμε τη Γραφή σωστά. Γι' αυτό και ακριβώς δεν μπορούμε να έχουμε τις απαντήσεις. Σας μεταφέρω σε μια στιχομυθία μεταξύ Διαβόλου και Χριστού. Για διαβάστε αν θέλετε το δέλτα κεφάλαιο του Ματθαίου ή στο δέλτα του Λουκά. Εκεί που είναι η λεγόμενη πειρασμή του Κυρίου. Όταν είδε τον Χριστό μας νηστεύοντα και του υπέδειξε να κάνει θαύμα ή Υιός του Θεού, είπε ή να ηλίθι ούτι άρτι γένονται. Αν είσαι, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν σε έβλεπα στο βάπτισμα το πνεύμα ως υπεριστερά από σένα και που πάνε να φωνάζει ούτως εστί. Σήμερα σε βλέπω και νηστεύει. Θεός νηστεύει. Αν λοιπόν είσαι, θα μπορεί να κάνεις ένα θαύμα από το οποίο θα πιαστώ εγώ και θα πάρω τα μέτρα από εδώ και πέρα με ποιον έχω να κάνω. Ή εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε να ηλίθι ούτι άρτι γένονται. Και ο Κύριος σαν να μην ήξερε, το απαντά από τη Γραφή. Ού και πάρτο μόνο δίστεται άνθρωπος. Γραφικό. Δύναμης Γραφής, πιο κάτω. Το ανεβάζει στο περίγιο. Βάλε τον εαυτό κάτω, λέει. Για να το χειροκροτήσει, να το ρίξει από καινοδοξία, από εγωισμό. Διάγραψε, λέει, δεν μπορεί να πειράξει Κύριο τον Θεό. Διάγραψε, όχι δικό μου. Την άλλη, πάντα τα αυτά σου δώσω αν πεσόν προσύσουμε.
είπα για πίσω μου Σατανά. Γραφικά όλα. Μίλησε ο Χριστός για τη γραφή στον διάβολο και ο διάβολος από τη γραφή του Χριστού. Είναι γραμμένο, του λέει, ότι οι άγγελοι θα σπέσουν να σε πιάσουν να μην προσκόψω ή θα τον πόδα. Το πρέπει να το μάθουν οι αιρετικοί, ότι αδιαφόρως αν έχουν τη γραφή, πως την ερμηνεύουν όπως την ερμηνεύει και ο διάβολος. Αυτό το θέμα. Διότι η γραφή είναι γραμμένη δια Πνεύματος Αγίου και ερμηνεύεται δια Πνεύματος Αγίου. Δεν μπορεί να έχει γνώμη ένας απ' έξω καλύτερα από τον νομοθέτη, που δεν ξέρω τι είχε μέσα στο νου του που έφτιαξε τον νόμο. Ούτε ένας μηχανικός καλύτερα από εκείνο που έφτιαξε τη μηχανή. Και καλύτερα τα μυστικά αυτό. Γι' αυτό πολλοί έχουμε πλανηθεί και ερμηνεύουμε με τον τρόπο μας και δεν γνωρίζουμε ακριβώς περί τίνους πρόκειται. Γραφές έχουν δύναμη. Αν οι άνθρωποι γνώριζαν τη γραφή, θα είχαν απάντηση σε όλα τα θέματά του. Αλλά είναι θακενοί και ορφανοί και επιχειρημάτων, διότι δεν γνωρίζουμε τα γραφά και τότε διότι δεν τις μελετούμε. Και αν τις μελετούμε, τις μελετούμε με την εξυπνάδα μας και όχι τη βοηθεία ανθρώπων που εφωτίσαν και ερμήνευσαν. Διότι όπως εγγράφησαν διαφωτισμένων ανθρώπων ορισμένων, έτσι και ερμηνεύτησαν σωστά δια του Ηλίου Πνεύματος διάλων ανθρώπων φωτισμένων. Και ο άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι όταν πάρει τη γραφή μόνο σε διαβάσει θα την εννοήσει, θα έχει μάρτυρα κατηγορία τον ευνούχο της Κανδάκης που διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα και δεν ήξερε τι λέει. Και του έστειλε ο Χριστός το Φίλιππο και του λέγει «Γινώσκης, α, αναγινώσκης». Αν ήταν βέβαια ένας Προτεστάντης και ένας Οφοβής, θα είπε «Αυτά τα έχω λύσει εγώ τα θέματα». Αυτός όμως είπε «Πώς λέει αν κάποιος δεν με οδηγήσει, πώς». Εγώ θα σου πω, ο απεσταλμένος εγώ, θα σου πω πώς έχει. Και του είπε, δεν μιλάει για τον εαυτόν του. Ο αμνός που λέει ο Ισαΐας δεν είναι ο Ισαΐας. Είναι άλλος του Θεού, του ερμήνευσε και μέσα σε λίγα βήματα τον έπεισε και δέχτηκε να βαπτιστεί και να σου είδω ευαπτίστη, ουσία ραντίστη, αμέσως ευαπτίστη σε είδω. Γιατί λίγο νερό για ράντισμα θα είχε σε κάποιο ασκή, σε κάποιο κολοκύθι μαζί του ως οδηπόρος στην έρημο που ήταν. Μάλιστα. Δράτουμε λοιπόν την ευκαιρία να σας πω ότι χρειάζεται μελέτη, αλλά με βοηθούς βιβλία φωτισμένων ανθρώπων, αγίων ανθρώπων και για εμάς ορθόδοξους των θεοφόρων πατέρων. Και τις ερμηνείες οι οποίοι πραγματικά στη ζωή τους μέσα παρουσίασαν τη γραφή και ό,τι είπε ο Χριστός. Επειδή δε φύση περιμόν την ιδίαν ψυχήν λέγει ο Κύριος Αλεξανδρία, εκήρυξε και τη ενάδου πνεύμα, διότι και για εκείνους έδωσε την ψυχή του. Δεν την έδωσε λέει μόνο για μας, την έδωσε και για εκείνους την ψυχή του. Στη συνέχεια αυτού υπάρχει το πέμπτον άθρον, το οποίο λέγει και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφά. Ότι ανέστη είναι γεγονός. Είναι ιστορικό γεγονός η Ανάσταση. Και αυτούς τους απίστους, αν τους ερωτήσεις έτσι κάπως ήρεμα, θα πρέπει να ομολογήσουν ότι ο Χριστός υπήρξε ένας μεγάλος σταθμός στην ανθρωπότητα. Γράφει 1970. Από πού άρχινες? Από κτίσιος δρόμης? Από δημιουργίας κόσμου? Από πού άρχινες? Άρχινες ασφαλώς από γεννήσεως Ιησού, γιατί έχουμε προ Χριστού και μετά Χριστόν. Είναι ιστορικό πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να βρεθεί μάρτυ κατηγορίας όλων αυτών των διανοωμένων και απίστων είναι ο Απόστολος Παύλος. Και έχουν φτάσει άνθρωποι σε ένα σημείο τέτοιο να απορρίπτουν τον Χριστό και να πιστεύουν τον Παύλο. Ναι, αλλά ο Παύλος λέει ότι είμαι δούλος αυτού εγώ. Ιστορικά πρόσωπα αυτά δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς. Αν διαβαστεί η αλληλογραφία δε, η οποία υπάρχει επί ημερών Ιησού με τη Ρώμη και με τους άλλους κάτω, αναφορικός με το πρόσωπο του Χριστού, παρουσιάζεται ο Χριστός, είναι ιστορικό πρόσωπο. Άλλωστε όλοι οι ιστορικοί έγραψαν περί του Ιησού και τη δράση του. Για πάρτε τον Ιώσυφο, για πάρτε αυτού. Να δείτε τι γράφουν. Δεν είναι θέματα αυτά που πρέπει να περάσουν απαρατήρητα.
Μου έλεγε κάποιος σήμερα, αυτό το βιβλίο μου λέει πρέπει να το διαβάσω. Και ήταν ένα βιβλίο που έγραφε σε ευεργετικές ιδιότητες του Μέλιτα. Του δείχνω λοιπόν το Ευαγγέλιο, αυτό το έχει διαβάσει. Μου λέει, γι' αυτό σου μιλάω τώρα. Και να το κάνω να μάθω τι ιδιότητες του Μέλιτος και του βασιλικού πολιτού, αν αυτό εδώ διαβάσει. Αυτό το θέμα. Όσο τόσα πράγματα εμείς ενδιαφερόμεθα και μαθαίνουμε, και υγεία και φως και ρούχα χαλούμε για να μάθουμε πράγματα, και ένα το αιώνιο θέμα αυτό του προσώπου του Ιησού δεν γίνεται συζήτηση. Είτε το θέλουμε είτε όχι, θα βρεθούμε μια ημέρα αντιμέτωποι του και αλίμονο από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είναι εις θέση να παρουσιαστούν μπροστά του. Ανέστη ο Ιησού. Θέλει να ανεπτύσσει αμέσως όπως είπα να το κλείσει. Αλλά εάν στησιοποιήσετε, ηλίθηκε πράξονται. Ευρέθη το σουδάριον διπλωμένον. Το που είχαν δέσει το κεφάλι του. Τετυλιγμένον εις ένα τόπο. Ευρέθησαν τα οθόνια κείμενα. Τα σεντόνια. Ξέρεις πως εγένετο το ηταφή. Πως είχε δώσει εντολή να θάπτονται οι Εβραίοι. Ξέρεις άνθρωπε που απορρίπτει την Ανάσταση του Χριστού. Ξέρεις. Ο νεκρός ο Εβραίος έπρεπε να αληφθεί, να χρηστεί με μίαν πολιτική ουσία Σμύρνης και αλόης που είναι σαν τη ρητίνη τη δικιά μου και να φασκιωθεί. Έχεις υπόψη σου το Λάζαρο, την Ανάσταση, την Ορθόδοξον, την Αγιογραφία αυτήν του Λαζάρου, να δεις πως είναι. Που αυτό όταν ξηραθεί μέσα σε λίγες ώρες γίνεται μπετόν αρμαία πάνω στο σώμα. Ποιος θα το ξεκολλήσει. Και αν τον έκλεψαν, πώς δεν πήραν και το σεντόνι μαζί. Θα να μεταφέρουν νερό και σε τι μέρο. Να το ρίξουν μέσα, να το ξεκολλήσουν και γιατί να το αφήσουν. Έτσι κλέβεις εσύ όταν κλέψεις. Τι θα πέφτουνε σαν μεγάλο τσουβάλι, δύο-τρεις άνθρωποι γεροί, το πετάξουν μέσα στο κοπτό νόμο και να φύγουν. Γιατί να τα αφήσουν τα οθόνια κείμενα. Εάν σιωπήσετε, οι λύθοι και κράξονται. Δεν φοβούνται, δεν κοκκινίζουν, δεν επηρεάζονται. Δεν αμείβονται. Μιλούνε αυτά. Ποιος θα αφισβητήσει. Προ Χριστού και αυτοί οι δικοί του γίνανε κάτω δι λεγόμενο πουλιά πετούμενα. Μετά Χριστού εσταυρώθηκαν ανάποδα όλοι. Ποιος θα δώσει την δυνάμωση. Αυτό. Η Ανάσταση. Και οι αδελφοί του οι λεγόμενοι. Και ο Ιούδας και ο Ιάκωβος αυτοί. Από την άλλη συγγένεια από εκεί. Τον απέριπτον όλοι. Και αδελφοί αυτού λέει ο Ιωάννης, δεν τον ελέγχει κανένας. Όχι κατά σάρκα αδελφοί. Τους όμως εκ των υστέρων γράφουν δούλος Ιησού Χριστού. Η Ανάστασης κατέπληξε τους πάντα. Δεν παρουσιάστη. Παρουσιάστη. Δεν παρουσιάζει τους Εβραίους για να κολλαστούν λιγότερο. Αυτό είναι η αγάπη του, δεν παρουσιάζει. Όπου γνώριζε θα σωθούν, παρουσιάστη. Παρουσιάστη στους ανθρώπους που ευάλιζαν προς Εμαούς. Παρουσιάζει τον Παύλο στο Δαμασκό. Παρουσιάζει τον Ευστάθιο τον Πλακίδα, τον Ρωμαίο, τον στρατηγό, στην αυτή, επί της Ελλάδας. Πού δεν παρουσιάζει. Όπου υπάρχει σωτηρία, παρουσιάζεται. Και σήμερα ακόμη κάνει θαύματα. Και σήμερα με το καμάκι τους ανθρώπους, τους μαζεύει τους δικούς, καλοπροαιρέτες. Τούρκους, Εβραίους, τους πάντες. Τους φέρει μέσα όλους. Με το δικό του τρόπο. Άνθρωποι θυσιάζονται γύρω να πληροφορήσουν του Χριστού την Ανάσταση και την ύπαρξη. Και τη σωτηρία δι' αυτού. Και σήμερα. Θα ήθελε βέβαια να υπάρχουν πεντηκοστές πάντοτε. Και με ένα κήρυγμα χιλιάδες άνθρωποι να εισέρχονται. Όπως ήρχονται και τότε. Αλλά εξ των υστέρων οι άνθρωποι δεν θέλουν. Γι' αυτό ακριβώς βγαίνει, όπως είπα, με το καμάκι. Και μαζεύει τους δικούς. Η Ανάσταση είναι γεγονός. Είναι ιστορικό γεγονός. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Με λογική. Με μυαλό δηλαδή. Άμα παραλογίζεται μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μπορείς να απορρίψεις ότι δεν υπήρξε Πλάτων, ότι δεν υπήρξαν Θερμοπύλε, ότι δεν υπήρξε Βαβυλωνία, ότι δεν υπήρξε πολιτισμός, ξέρω εγώ, παλαιότερα κλπ. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Πώς θα αμφισβητήσει αυτό. Το μνημείο και μόνο αυτό της Ορθοδοξίας που υπάρχει στα Ιεροσόλυμα, εκεί πέρα. Τάφος, τα Αναστάσεις. Διαγωγισμοί που γίνονται μέσα εκεί για την κατάκτηση, ξέρω εγώ. Ενός εκατοστού από εκεί μέσα με τους Καθολικούς, με τους Αρμενίους, με τους Ορθοδόξους. Όλοι αστείοι, τι είναι αυτοί.
Το θαύμα το μόνιμο το οποίο γίνεται κατέτος. Το φως του Παναγίου Τάφου. Το οποίο δίδει μόνο σε ορθόδοξων κληρικών. Ουδέποτε το οποίο έλαβε το φως της Αναστάσεως. Κανένα. Γι' αυτό και μόνο έπρεπε να μας βάλει στα λουλιά μας. Και να προσέξουμε πολύ το θέμα της ορθοδοξίας. Και τις αγάπες να τις αφήσουμε τις ψεύτικες. Η αγάπη σωστή είναι αυτή. Γιατί ένας που αγαπά πιο πολύ είναι ο Χριστός, όχι ο άνθρωπος. Και γνωρίζω το γεγονός όταν θέλησαν κάποτε εκβιαστικώς να το δώσουν το φως, ότι θα τον μπορούσε να το πάρει ο Αρμένιος ο Πατριάρχης, και έμεινε ο δικός μας έξω. Ο Κύρον, μεγάλη αυτή η κολόνα, τρύψε και βγήκε από εκεί το φως. Και το πήρε ο Ορθόδοξος και ο άλλος μέσα σκούπιζε τον υδρωτά του. Και υπάρχει μέχρι σήμερα, όσοι έχουν πάει εκεί πέρα, θα πρέπει να έχουν προσέξει τη φλόγα, το μαύρο εκεί που έχει αφήσει τον τοίχο εκεί. Και ομιλεί. Όταν ο Χριστός δεν σου δίνει φως, πώς θα σε ακολουθήσω. Άρα είσαι σκοτάδι. Ρε στη φιλοσοφία, η δικιά μας η πίστη, το πίτι θα σε στήσουμε. Με μύρη τρόπο αποδεικνύει την Ανάσταση του Ιησού. Το ότι άλλαξε τόσος κόσμος. Έπεσαν τόσες θρησκείες. Είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Με 12 ξυπόλυτους ανθρώπους. Ή επεκράτησαν με τις ατομικές και με τις δρογόνες. Ή με την προπαγάνδα. Με τι, με τα θαύματα. Ξέβαλαν δαιμόνια. Δημιουργούσαν καταστάσεις που έφυγαν τα πάντα. Την παρουσία του εκκρεμίζονται όλα τα σεβάσματα. Τι Αρτέμιδες, τι, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Τα είναι στραβά, δεν τα βλέπουμε. Δεν ομιλούν. Διαβάσαμε ιστορία ποτέ, πώς έχουν τα θέματα του χριστιανισμού. Ανέστη λοιπόν. Και ανέστη τη τρίτη ημέρα. Μετρούν οι άνθρωποι να βρουν την τρίτη ημέρα. Θέματα λέει. Δεν λέει καθόλου ψέματα. Μα αυτός είπε ότι θα αναστηθεί έπειτα από τρεις ημέρες. Δεν είπε έπειτα από τρεις ημέρες. Τη τρίτη ημέρα αναστήσουν. Ή τη τρίτη ημέρα εγερώ αυτόν. Καταλύσετε τον ναό και εγώ τη τρίτη ημέρα. Πώς μετριώσατε ημέρες τότε, ξέρετε. Παρασκευή μία. Από Παρασκευή βράδυ μέχρι Σαββάτο βράδυ δύο. Από Σάββατο βράδυ προς τη τρίτη ημέρα αναστήσουν. Έτσι μετριώνται. Δεν μετριώσατε 24 ώρα ημέρες που ψάχνουμε να τα βρούμε εμείς και να τα βρίσκουμε σωστά. Και μη πλανόμεθα. Ο Χριστός μας έμεινε 33 ώρες στον Άδη. Όσα χρόνια έζησε εδώ. Ακριβώς. 33 ώρες. Από στις 9 το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι τις 12 τη νύχτα. Είναι 33 ακριβώς ώρες. 3 το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι τις 12 τη νύχτα Σαββάτου προς την Κυριακή. Είναι 33 ακριβώς ώρες. 24 μέχρι 3 του Σαββάτου. Και 9 από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 12, 33 ώρες. Οι Άγιοι Απόστολοι των Διαταγάστων δίνουν εντολή να λύεται η νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδος άμα τη αλεκτροφωνία, 12 προς τη 1 τη νύχτα. Τότε προσδιορίζουν την ώρα της Αναστάσεως. Οι αγγελιοφόροι της Αναστάσεως, του γεγονότος της Αναστάσεως, παρουσιάσαν το πρωί, όρθου βαθέως. Άλλοι τα ξημερώματα, άλλοι μολύβι και ο ήλιος, διάφορα κύματα επήγαν εκεί. Γι' αυτό και ακριβώς δεν συμφωνούν αναφορικώς με την ώρα της επισκέψεως. Περί του γεγονότος συμφωνούν όλοι. Όταν βρήκαν κενών άγγελων εκεί και τους είπε τις δίδυτο ζώδεμα των νεκρών κλπ. Αναφορικώς με την ώρα, με την έλευση. Αλλά δεν ήταν μια συντροφιά. Άλλοτε πήγε ο Πέτρος με τον Ιωάννη. Άλλοτε πήγαν οι γυναίκες που βρήκαν και γύρισαν και είπαν στον Πέτρο με τον Ιωάννη. Και πήγε ο Πέτρος με τον Ιωάννη. Και έπειτα ήρθαν οι άλλες. Είναι διάφορα κύματα. Σε διάφορες ώρες. Γι' αυτό διατυπών όπως αντελήφθη τα πράγματα την ώρα που πήγαν. Αλλά ομιλούν όλοι αυτοί ανώμια για το ένα και το αυτό γεγονός. Και αυτό αποδεικνύει ότι οι Ευαγγελιστές δεν συνονοήθησαν για να γράψουν. Γράφει ο καθένας όπως τα πληροφορεί και τα αντελήφθη τα πράγματα για το ίδιο γεγονός. Και γνωρίζετε, εντι ανομία υπάρχει η ευνομία. Αυτά είναι 5 διάφορα δάχτυλα, αλλά βλέπετε τι αρμονία κάνει. Εάν αυτά ήσαν όμοια, δεν θα ήσαν στην πραγματικότητα. Είναι ανώμοια και παρουσιάζονται όμοια. Όλα αυτά υποστηρίζουν ότι ο Χριστός ανέστη. Δεν έγινε πλάνη να ξεγελαστούν οι άνθρωποι. Και αναστάντα λοιπόν τη τρίτη ημέρα καταγραφάς. Εγγραφέ έγγραφον ότι θα αναστηθεί. Δεν θα μείνει κάτω.
και σας ανέφερα τα περιστατικά. Για αυτούς που γράφουν θα μπορούν να δουν εκτός των τεσσάρων Ευαγγελιστών, θα μπορούν να βρουν και στον Ψαλμόν Ιώτα Έψιλον 10, θα μπορούν να βρουν επίσης τον τύπο του Ιωνά, τον οποίο πήρε ο Χριστός εκ παλαιάς, δηλαδή τον έβαλε στον εαυτόν του, όπως μας αναφέρει ο Ματθαίος το 12:39-40 και στο 16:4. Εκτός του Θεαρών Ευαγγελιστών και του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος γράφει στο 15ο κεφάλαιο, στίχος 14-17. Επίσης, προεγράφει η Ανάσταση αυτή και στον Ισαΐα, στον Ι Γάμα 5. Στη συνέχεια είναι το εκ των άθρων, το οποίο λέει ανελθόντας του ουρανούς και κατεζόμενον δεξιά του Πατρός. Πάντως θα πρέπει να μείνει για το άλλο Θεού θέλοντος. Τα αυτά για απόψε.